Και άλλα δεδομένα για να γίνουν αναλύσεις πάνω σε αυτά. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ηλιόπουλο, τι γίνεται και με τα σχολεία στην Ελλάδα. Είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, όσον αφορά στα σχολεία. Καλύτερα σχολεία, από ό,τι περιμένατε. Ναι, παρακολουθείτε το θέμα των σχολείων. Υπάρχουν κάποιες ηρωές κρούσματων, δηλαδή λίγα κρούσματα στα σχολεία. Όχι όμως κάτι αξιόλογο, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη επίπτωση σε μαθητές. Ωστόσο, παρακολουθείτε και σε κάποιες περιπτώσεις πάρθηκε το μέτρο για να κλείσουν κάποιες σχολικές μονάδες. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα των σχολείων και να δούμε σε ποιες περιπτώσεις εκείνες τελικά να κλείσουν. Να γίνει πιο ελαστικό, να γίνει πιο σκληρό, πώς. Δεν θα ήθελα να πάρω τώρα μια θέση. Πιστεύω όμως ότι μάλλον θα πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικό. Το θέμα του κλεισίματος των σχολείων, να διευκρινίσουμε για μία ακόμη φορά ότι σκοπό έχει το να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μπορούμε να την αναχαιτήσουμε. Απλώς θέλουμε να περιορίσουμε τον κόσμο που θα αρρωστήσει μαζί. Να μην αρρωστήσουν όλοι ταυτόχρονα, ακριβώς. Αυτό είναι η μεγάλη είναι αγωνία βασικό, των ειδικών. Ο λόγος που κλείνει τα σχολεία. Στο μεταξύ, όσον αφορά στο εμβόλιο, πότε θα αρχίσει, πότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί, τι θα γίνει. Θέλω να τονίσω πάλι ότι το εμβόλιο της εποχικής γρίπης μπορούν να το κάνουν από τώρα. Έχει ξεκινήσει η διάθεση του εμβολίου αυτού στα φαρμακεία. Όσο αφορά στο εμβόλιο της νέας γρίπης, πιστεύω από τα περίπου από τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς όμως να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή. Πιθανόν όπως να είμαστε όλα σε θέση, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, ακριβώς, από να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε. Και πάντα έχοντας ασφαλή δεδομένα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Ηλιόπουλε. Υπεύθυνος λοιπόν του κέντρου του ΚΕΛΠΝΟ. Και ελάτε να δούμε τώρα μαζί με τη Ρίτσα την Καστάνη που είναι στην αίθουσα σύνταξης τι συνέβη στο ΣΕΡΝ, εκεί δηλαδή όπου θα διεξαχθεί, διεξάγεται, γίνονται όλα τα απαραίτητα, έτσι ώστε να ξεκινήσει το μεγάλο πείραμα για τη μεγάλη έκρηξη. Συνελήφθη Γάλλος νεαρός ερευνητής που δούλευε μέσα στο ΣΕΡΝ και κατηγορείται ότι έδινε στοιχεία στην Αλκάιντα, στο βορειοαφρικανικό τμήμα της. Λοιπόν, πρόκειται για έναν 32χρονο Γάλλο υπήκο, αλλά αλγερινής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν επί 6 χρόνια ουσιαστικά σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε εδώ και καιρό και κυρίως στα ηλεκτρονικά του ίχνη και διαπίστωσε ότι αντάλλασε ηλεκτρονικά μηνύματα, email, δίνοντας πληροφορίες για... συζητώντας μάλλον για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν φιλικές συμμαχικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν στόχος. Αποφάσισαν τελικώς οι γαλλικές αρχές να επέμβουν και να συλλάβουν τον 30 επιστήμονα, αλλά επίσης και τον αδελφό του, ο οποίος είναι και αυτός επιστήμονας, να τους συλλάβουν ακριβώς γιατί πιστεύουν δεν έπρεπε να χάσουν άλλο χρόνο. Έδιναν λοιπόν, φαίνεται, κάποιο είδους πληροφορίες με το δίκτυο της Αλκάιντα στην Βόρεια Αφρική. Μάλιστα. Τώρα είχαμε, για να αλλάξουμε θέμα, βεβαίως και να το παρακολουθούμε το θέμα αυτό, κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι καθησυχαστική όμως να πούμε, που οι άνθρωποι του ΣΕΡΝ είναι πάρα πολύ καθησυχαστικοί και λένε ότι. Δεν θα μπορούσε να έχει υποκλέψει, για παράδειγμα, υλικό, πόσο μάλλον ραδιενεργό. Να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις διαδηλώσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Συνεχίζονται λοιπόν ακόμη 20, και τη στιγμή που μιλάμε, 20 άτομα της Greenpeace είναι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και διαδηλώνουν. Άλλα 20 άτομα, συνολικά ήταν 40, έχουν κατέβει και έχουν ήδη συλληφθεί. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επιστρέψω στο τραπέζι της εκπομπής για να καλωσορίσω κοντά μας τον κύριο Νίκο Κατσαρό, χημικό και πρώην πρόεδρο του ΕΦΕΤ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσαρέ. Τι έγινε με την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία έμεινε ανάπηρη γιατί κατανάλωσε ένα χάμπουργκερ. Από ένα μπιφτέκι. Από ένα μπιφτέκι, από ένα χάμπουργκερ. Και... παρέμεινε παράλληλη, θα παραμείνει παράλληλη από τη μέση και κάτω για το υπόλοιπο της ζωής της. Διότι ένα κοινό βακτηρίδιο, ένα κολοβακτηρίδιο που ονομάζεται Escherichia coli, που υπάρχει βέβαια σε 100, πάνω από 150 στελέχη, αυτό το στέλεχος ήταν νευροτοξικό, επηρέασε το νευρικό της σύστημα και έτσι το ένα μπιφτέκι, κυρία Τσαμπανίδου, είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει παράλληλη η δασκάλα χορού για το υπόλοιπο της ζωής της από τη μέση και κάτω. Τώρα, και... επειδή γνωρίζετε, έχετε ενημερωθεί, διαβάσατε και τα δημοσιεύματα τα σχετικά. Η κοπέλα έφαγε το μπιφτέκι, επέστρεψε στο σπίτι της και στη συνέχεια άρχισε να νιώθει δυσάρεστα. Ναι, άρχισε να νιώσει κάποιες διάρκειες. Αιμοκλήσεις στο στομάχι. Στη συνέχεια άρχισε να έχει αιμορραγίες από το στομάχι και στη συνέχεια όταν πήγε στο νοσοκομείο, μετά.
εβδομάδες προσπάθεια για να θεραπευτεί, παρέμεινε παράλληλη από τη μέση και κάτω. Διότι είναι πράγματι, εύκολο να συμβεί και σε άλλους αυτό. Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα σχετικά σπάνιο βακτηρίδιο, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Το 1994, 5 παιδάκια στην Αμερική πέθαναν από ακριβώς το ίδιο βακτηρίδιο. Και επειδή αυτό το κολοβακτηρίδιο είναι πάρα πολύ κοινό, υπάρχει βέβαια σε 150 διαφορετικά στελέχη, τα οποία συνήθως προκαλούν διάρειες, πονοκεφάλους, ζαλάδες και πυρετό. Ενδέχεται όμως, εάν είναι αυτή η σπάνια μορφή, να προκαλέσει και αυτή την νευροτοξικότητα και την παράλυση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός να γνωρίζουμε ότι πρώτον να ψήνουμε πάρα πολύ καλά τα μπιφτέκια, τα χάμπεργκερ τα οποία πρόκειται να φάμε. Σκοτώνονται δηλαδή. Δεύτερο, ακριβώς, θανατώνονται από τη θερμοκρασία των 80 βαθμών και πάνω. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ψήνουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας, αλλά και την επιφάνεια στην οποία προετοιμάσαμε τα μπιφτέκια. Ακριβώς. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι είναι προτιμότερο να αγοράζουμε στο χασάπι το κρέας που μας κόβει να το κάνει μπιφτέκι, παρά να τα αγοράζουμε έτοιμα. Εδώ στην περίπτωση αυτή, κυρία Τσαπανίδου, τι έγινε? Μαζεύαν υπολείμματα από τα σφαγεία από 5 διαφορετικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, συν από την Ουραγουάη, συν το Λίπος, το οποίο επεξεργαζόταν με αμμονία για να προσθεθούν όλα αυτά στα μπιφτέκια. Δηλαδή τα μπιφτέκια που έδινε η συγκεκριμένη εταιρεία στο Καργκίνη, βασιλιάδικο, ναι, ήταν, ναι, από υπολείμματα σφαγείων από, σφαγείο, ακριβώς, περιοχές και, του πλανήτη. Ακριβώς. Και τα διάφορα υπολείμματα που έχουν στενότερη σχέση, πλησιάζουν περισσότερο προς το παχύέντρο, τότε είναι και πιθανότερο να περιέχουν αυτό το κολοβακτηρίδιο ή τα κολοβακτηρίδια. Ακραίος, αλλά όμως όχι απίθανο. Συγχρόνως όμως μας λένε ότι αυτά βακτηρίδια είναι πάρα πολύ κοινά σε όλων των ειδών τα κρέατα και γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί, παρόλο που το συγκεκριμένο είναι αρκετά σπάνιο στέλεχος. Και όπως μας είπατε, τα μέτρα στο σπίτι, προστασία, ναι, στο σπίτι, ακριβώς, πλήσιμο καλό, να προσθέσω κάτι ακόμα, ότι και η πολιτεία, πρέπει να κάνει πολύ περισσότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους, διότι υπάρχει μια ασυδοσία στην αγορά. Οι προμηθευτές να κατηγορούν, να αναθέτουν την ευθύνη στους πολιτές και οι πολιτές να αναθέτουν την ευθύνη στους προμηθευτές. Κύριε Κατσαρέ, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας. Να δούμε τώρα στη Ρίτσα την Καστάνη και πάλι στο εξωτερικό δελτίο. Έχουμε μανία με τον κύβο του Ρούμπικ. Κυριολεκτικά. Τι καινούργιες εικόνες έχουμε? Καθώς πραγματοποιείται διαγωνισμό στην Γερμανία με πάρα πολλούς συμμετέχοντες, 450 ανθρώπους σχεδόν κάθε ηλικίας από 40 χώρες. Βλέπουμε εδώ την ταχύτητα με την οποία προσπαθούν να φτιάξουν τον κύβο του Ρούμπικ. Να πούμε ότι υπάρχει αργυρό και υπάρχουν βραβεία και μάλιστα ο νικητής θα πάρει και 20.000 ευρώ. Πάρα πολύ ο κόσμος εκεί, μικροί και μεγάλοι, και λένε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η εξάσκηση. Κατά τα άλλα λέει είναι πανεύκολο. Κάποιοι βέβαια διαφωνούν σε αυτό.